Πάμε να συναντήσουμε, για να παραμείνουμε στην πολιτική επικαιρότητα, τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ στην Λάρισα και πρώην Υπουργό, τον κύριο Βασίλη Κόκαλη. Γεια σας κύριε Υπουργέ. Γεια σας κύριε Πολύζο, καλησπέρα και στους τηλεθεατές σας. Δικαιωματικά σας δημιούργησε έτσι μια εφορία αυτή η διαδικασία της Κυριακής? Λέω γιατί τα άλλα δύο κόμματα την υποτίμησαν τη διαδικασία επικαλούμενοι τους δικούς τους αριθμούς. Δικαιωματικά κύριε Πολύζο, είμαστε πάρα πολύ ικανοποιημένοι. Για ποιο λόγο? Για τον απλούστατο λόγο μάλλον ότι σήμερα δύσκολα γράφεται κάποιος σε κόμμα. Μπορεί να ψηφίζει ένα κόμμα, αλλά δύσκολα εγγράφεται ως μέλος. Και αυτή τη στιγμή ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία είναι το μαζικότερο κόμμα σε ενεργά μέλη. Περιμέναν υπομονετικά στην ουρά. Σε σχέση με ποια κόμματα λέτε είναι το μεγαλύτερο? Σε ενεργά μέλη. Με τα υπόλοιπα, σε ενεργά. Ναι. Εννοείται ότι δεν έχει τόσα μέλη, για παράδειγμα, η Νέα Δημοκρατία? Ναι, όχι, όχι, με αυτούς που ψηφίσαν. Γιατί κάνατε τη σύγκριση? Δεν έκανα εγώ καμία σύγκριση. Και δεν με αφορά να κάνω συγκρίσεις. Λέω ότι σας είπαν ότι εμείς είχαμε 400.000 ανθρώπους να παίρνουν μέρος στη διαδικασία. Το ΠΑΣΟΚ λέει εγώ είχα 270. Γιατί πανηγυρίζουν για τις 150? Γιατί εμείς είχαμε 172.000 οι οποίοι δήλωσαν, εκτός που ψηφίσαν, ναι, δήλωσαν ότι θέλουν να γραφτούν κύριε Πολύζο. Αυτό έχει μεγάλη διαφορά από το να πάει να ψηφίσει απλά κάποιος στις εσωκομματικές διαδικασίες χωρίς να δηλώνει, να υπογράφει ότι αποδέχεται τους όρους του καταστατικού και θέλει να είναι ενεργό μέλος. Γι' αυτό και είμαστε ικανοποιημένοι, γι' αυτό ήταν και είναι ένα μήνυμα πολιτικό η 15η Μαΐου. Μάλιστα. Λοιπόν, να φύγουμε από τους αριθμούς. Πάμε να δούμε και να φύγουμε και από τις ειρωνίες για το πώς γίνεται να συζητούμε για έναν άνθρωπο ο οποίος είναι μόνος του υποψήφιος, άρα γιατί λένε τι ποσοστά πήρε και έτσι κι αλλιώς. Τα προσπερνώ αυτό για να πάμε στην ουσία. Τι να κρατήσουμε από αυτή τη διαδικασία? Εσείς λέτε να δούμε σε μια εποχή που υπάρχει η απροθυμία εμπλοκής των πολιτών στην πολιτική, πως κάποιοι επιλέγουν να γίνουν μέλη. Εσείς είδατε αυτό το μήνυμα που περιμένατε πίσω από αυτή την ψήφο? Γιατί είχατε συνδέσει, συγγνώμη, ευθέως την όποια δυσφορία υπάρχει στην κοινωνία για την κυβέρνηση με αυτές σας τις διαδικασίες, τις Κυριακής εννοώ. Σωστά. Κύριε Πολύζο, οι περισσότεροι, αυτό που πρέπει να κρατήσουμε είναι το εξής. Οι περισσότεροι οι οποίοι ήρθαν να ψηφίσουν, δεν ήρθαν απλά να ψηφίσουν τον Αλέξη τον Τσίπρα, γιατί ξέραμε αυτός θα είναι ο πρόεδρος του κόμματος. Και ανανεώθηκε η εμπιστοσύνη στο πρόσωπό του. Οι περισσότεροι προσήλθαν με την πεποίθηση, με τη βούληση να στείλουν μήνυμα. Γιατί όταν έρχεται κάποιος και όχι απλά ψηφίζει για πρόεδρο του κόμματος ή και για κεντρική επιτροπή, αλλά λέει ότι θέλω να γραφτώ στο κόμμα, οι περισσότεροι ήθελαν και θέλουν να εκπέμψουν ένα πολιτικό μήνυμα ότι φτάνει πια. Δεν μπορεί να συνεχίζεται αυτή η πολιτική, αυτή η πολιτική που πλήττει τους πολλούς, που πλήττει τη μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία, είτε λέγονται ιδιωτικοί υπάλληλοι, είτε δημόσιοι υπάλληλοι, είτε αγρότες, είτε κτηνοτρόφοι, είτε συνταξιούχοι, είτε ελεύθεροι επαγγελματίες. Αυτό είναι το μήνυμα και αυτό πρέπει να κρατήσουμε και θα το επαναλάβω, επιτρέψτε μου, ότι να έρθουν σε μια μέρα 110.000 και να γραφτούνε, όχι να ψηφίσουν μόνο, και να γραφτούνε, είναι πολύ σημαντικό και είναι ένα σαφέστατο πολιτικό μήνυμα και η αρχή, πιστεύουμε, των πολιτικών εξελίξεων που θα οδηγήσουν σε εκλογές. Θα οδηγήσουν σε εκλογές πέρα από τους ορίζοντες που δίνει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, λέτε? Νομίζω το πότε θα προκηρυχτούν ούτως ή άλλως είναι στην τετραετία και το γνωρίζουμε όλοι, αλλά θεωρούμε ότι δεν θα αντέξει παραπάνω αυτή η κυβέρνηση και το φθινόπωρο ίσως να έχουμε και εκλογές. Γιατί να γίνουν το φθινόπωρο εκλογές? Τι θα έχει αλλάξει από αυτό που σήμερα συνθέτει την καθημερινότητά μας? Δεν υπάρχει ορίζοντας για την ενέργεια που είναι αυτή που έχει την άξιο όλους τους οικογενειακούς προγραμματισμούς στον αέρα. Όσο καλά και αν έχει πάει ο τουρισμός, δεν θα αλλάξει αυτό. Σωστή ερώτηση. Ευχαριστώ. Τι θα αλλάξει?
και γιατί πρέπει να γίνουν εκλογές. Θα το δουν οι πολίτες ότι αυτό που εξαγγέλθηκε, δυστυχώς θα το επιβεβαιώσουν, τα 600 ευρώ δεν θα είναι 600. Καλά, αυτό το καταλάβαμε όμως, το είπατε, το ξαναείπατε, το διευκρίνησε η κυβέρνηση, δυστυχώς, ότι εμείς είπαμε μέχρι 600 και όχι 600 για τον καθένα. Θα είναι πολύ, πάρα πολύ λιγότερα. Άρα έχουμε μια κυβέρνηση η οποία όχι απλά δεν παίρνει μέτρα ουσιαστικά για την ακρίβεια, είτε λέγεται ενέργεια να χτυπήσει την σκροκέρδεια και τους μεγάλους, είτε λέγεται καύσιμα, είτε λέγεται τρόφιμα, αλλά επιπλέον τι κάνει, ουσιαστικά κοροϊδεύει όταν λέει ότι θα δώσει 600 ευρώ. Εδώ είμαστε, κύριε Πολύζο, και δυστυχώς θα επαληθευτούμε ότι δεν θα είναι 600 ευρώ τα χρήματα που θα πάρουν οι καταναλωτές για αυτά που έχουν πληρώσει στους υπέρογους λογαριασμούς. Σήμερα που μιλάμε, κυρία 91 ετών, της ήρθε σε 70 τετραγωνικά σπίτι στη Λάρισα 2.720 ευρώ. Παραμένει ζωντανή η 90χρονη? Ναι, παραμένει και δόξα τω Θεώ πρέπει να παραμείνει. Όχι, όχι, το λέω προς Θεού, δεν θέλω να κάνω με το θάνατο κανενός, αλλά είναι σοκ να βλέπεις αυτό το νούμερο. Ένας 90χρονος που όσο γης και να είναι. Και τώρα να πούμε τα πράγματα με το όνομά τους. Αυτός ο λογαριασμός είναι δυνατόν να πληρωθεί? Η απάντηση είναι στους τηλεθεατές σας. Είναι δυνατόν να πληρώσει 91 ετών ανήμπορη γυναίκα? Αλλά το 91, μην το βάζουμε, κανείς δεν μπορεί να το κάνει αυτό. Κανείς δεν μπορεί. Δηλαδή όταν ένας άνθρωπος έχει ένα εισόδημα. Κύριε Πολύζο, το εισόδημα αυτό το έχει και το χειμώνα και το καλοκαίρι και πέρσι το καλοκαίρι. Πώς είναι αυτοί που μεταβάλλεται το εισόδημά τους ανάλογα με τις ανάγκες τους? Σωστά. Και να πούμε ότι από τα 2.720 ευρώ που ήρθε η κατανάλωση είναι γύρω στα 400 ευρώ για 4 μήνες. Να υποθέσω όμως ότι είναι σε ιδιωτική εταιρεία, έτσι, δεν είναι στη ΔΕΗ? Γιατί οι ρήτρες... Είναι στη ΔΕΗ. Είναι στη ΔΕΗ και έχει αυτή την εκτείναξη. Βεβαίως, γιατί η ρήτρα αναπροσαρμογής, η ρήτρα Μητσοτάκη δηλαδή, είναι 2.155 ευρώ. Μάλιστα. 2.155 ευρώ. Πάμε στα υπόλοιπα. Πάμε να δούμε λοιπόν... Γι' αυτό και λέμε ότι πρέπει να γίνουν εκλογές, για να φύγουν αυτές οι ρήτρες. Ωραία. Πάμε να δούμε τώρα τα της Αμερικής. Μέχρι στιγμής αυτό που διακινείται σε εμάς τους δημοσιογράφους είναι ότι αυτό που εν πάση περιπτώσει πέτυχε ο Μητσοτάκης, που το αποδοκιμάζει η δική σας πλευρά, είναι να μην δώσουν οι Αμερικάνοι τα F-16 στους Τούρκους, με αντάλλαγμα να αγοράσουμε εμείς τα F-35, που η κυβέρνηση μας το έλεγε λίγο πριν ο κύριος Κοντογιώργης, ότι ήταν στους σχεδιασμούς, δεν είναι ότι τώρα προέκυψε. Εσείς λοιπόν διαβάζετε εντελώς διαφορετικά αυτή την εξέλιξη, ωστόσο λέτε, να δω πώς ακριβώς το λέτε, περιμένουμε να ολοκληρωθεί το ταξίδι του κ. Μητσοτάκη στις ΗΠΑ, μέχρι τότε δεν θα σχολιάσουμε κάτι περαιτέρω. Πάμε λοιπόν να κάνουμε αυτόν τον πρώτο λογαριασμό από την χθεσινή ημέρα, από τη συνάντηση με Biden, και θα δούμε τι θα πει σήμερα και στην Αμερικανική Γερουσία, αν και φαντάζομαι τα σημαντικά πολιτικά ζητήματα συζητήθηκαν χθες. Κύριε Πολύζο, διαπιστώσατε, όπως διαπίστωσαν όλοι, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και εγώ προσωπικά είμαστε πολύ προσεκτικοί όταν είναι σε διάρκεια, είναι σε πλήρη εξέλιξη το ταξίδι του Πρωθυπουργού, του οποιοδήποτε Πρωθυπουργού. Μα σας έβγαλε ανακοίνωση η Νέα Δημοκρατία ότι διαθέτεται περίσσευμα μικροψυχίας. Ακούστε, εμείς βγάλαμε μια ανακοίνωση και λέμε ότι για να θεωρηθεί ότι είναι πετυχημένο αυτό το ταξίδι, πρέπει να ακυρωθεί επίσημα η πώληση των F-16 στην Τουρκία και να έχουμε μια ρητή δέσμευση των Ηνωμένων Πολιτειών για την ασφάλεια της χώρας μας, αλλά και της Κύπρου, θα έλεγα. Ναι. Και ρωτώ, είδατε χτες... Μα τώρα, μισό λεπτό όμως τώρα, κύριε Υπουργέ. Για να είμαστε ρεαλιστές. Να είμαστε ρεαλιστές. Η Τουρκία δυσκολεύει το ΝΑΤΟ, στο οποίο είναι κυρίαρχη η Αμερική, με το θέμα των σκανδιναβικών χωρών. Η Τουρκία, καλός ή κακός, γεωπολιτικά θα παίζει πάντα σημαντικό ρόλο. Τους συμπαθούν, δεν τους συμπαθούν τους Τούρκους, ενώ στην Ουάσιγκτον.
Εσείς περιμένατε ότι θα έχουμε όποιος και αν πήγαινε. Δηλαδή, αν πήγαινε ο Τσίπρας, θα αποσπούσε μια απόλυτη καταγγελία της τουρκικής προκλητικότητας. Θα έβλεπε δηλαδή ένα Biden που θα κουνούσε το δάχτυλο στους Τούρκους και θα έλεγαν μην ξαναπειράξετε τους Έλληνες και τους Κύπριους γιατί θα σας μαλώσω ή δεν θα ξαναπαίξω μαζί σας. Πρώτον, η ερώτηση είναι υποθετική, αλλά παρόλο που είναι υποθετική θα απαντήσω. Μα τώρα είπαμε να έχει και ρεαλισμό όμως η πολιτική. Όχι η ίδια η κυβέρνηση ανεβάζει τον πύχη και λέει ότι αυτό το ταξίδι είναι πάρα πολύ επιτυχημένο. Θερμό το κλίμα, ότι είναι θερμό το κλίμα, είναι θερμό, είμαστε σύμμαχοι. Να το πω έτσι πιο απλά, κύριε Πολύζο, για να βγάλουμε έτσι η τηλεθέαση σε ένα συμπέρασμα. Είμαστε πράγματι δεδομένοι σύμμαχοι με τις ΗΠΑ. Να συμφωνήσουμε. Μάλιστα. Η στήριξη όμως είναι δεδομένη των ΗΠΑ προς την Ελλάδα. Ξεκάθαρα το λέω. Ναι, είμαστε σύμμαχοι, δεδομένοι. Η στήριξη όμως των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Αν μας επιτεθεί η Τουρκία, δεδομένη. Αν μας επιτεθεί η Τουρκία. Μα εννοείται για την τουρκική επιθετικότητα. Ναι, λέω να δώσουμε ένα σενάριο. Αυτό εννοείται. Όχι, να έχουμε μια ρητή δέσμευση της κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών έναντι, εξαιτίας μάλλον, της τουρκικής επιθετικότητας για την ασφάλεια της χώρας μας. Και δεύτερον, με τον τρόπο που το έκανε η Γαλλία, λέτε, αυτό εννοείται. Να ξεκινήσει με τη ρητή δέσμευση. Ωραία. Με τη ρητή δήλωση. Κάτι τέτοιο, μέχρι σήμερα που μιλάμε, δεν θέλω να προδικάζω, μέχρι σήμερα που μιλάμε, δεν έχουμε δει από την... Γιατί περιμένετε να δείτε, πραγματικά το λέτε ότι περιμένετε να δείτε κάτι τέτοιο. Μα ζητάμε, έβγαλε και το κόμμα ανακοίνωση, μια ρητή δήλωση, δέσμευση. Ωραία. Για την ασφάλεια της χώρας μας και δεύτερον την ακύρωση, την επίσημη ακύρωση των F-16 στην Τουρκία. Τώρα, εσείς αν έρθει, που θα έρθει πολύ αργότερα, πολλά χρόνια αργότερα, κάτι ανάλογο με αυτό που ζήσαμε πριν από λίγες ημέρες για την κύρωση της αμυντικής συμφωνίας και είδαμε πώς συμπεριφερθήκατε εσείς σε πάση περιπτώσει, θα έχουμε μια ίδια συμπεριφορά, μια ίδια στάση. Κύριε Πολύζο, καταρχήν να ξεκαθαρίσει λίγο για την αμυντική συμφωνία. Έλατε. Το είπα πριν. Για να κλείσουμε με αυτό. Είμαστε σύμμαχοι και μέλη του ΝΑΤΟ με τις ΗΠΑ. Η συνεργασία είναι δεδομένη και θα είναι και στο μέλλον. Αυτό το οποίο κατηγορήσαμε την κυβέρνηση είναι ότι δεν διαπραγματεύτηκε, δεν πήρε ανταλλάγματα, δεν διαπραγματεύτηκε την επαόριστον παραχώρηση, την επαόριστον αμυντική συμφωνία. Και νομίζω ότι είναι μια θέση εθνικά υπεύθυνη. Ναι, είναι σύμμαχος οι ΗΠΑ. Ναι, είμαστε φίλοι. Ναι, θα είμαστε φίλοι με τις ΗΠΑ. Αλλά η εξωτερική πολιτική, στην εξωτερική πολιτική προέχουν και τα εθνικά συμφέροντα. Ποια ήταν η διαπραγμάτευση και ποια ήταν τα ανταλλάγματα τα οποία έλαβε η σημερινή κυβέρνηση. Να μας πει ένα, δύο, τρία ανταλλάγματα. Καλά, φαντάζομαι γυρνώντας στην Ελλάδα θα τα ακούσουμε, έτσι. Ευχαριστούμε. Ένα αντάλλαγμα. Κύριε Κόκαλη, να είστε καλά. Γεια σας. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ.